Θέλω να καλησπέρισω και να καλωσορίσω τον εκλεκτό καλεσμένο μα, τον κύριο Γιώργο Αγριμανάκη, είναι διευθύνων σύμβουλο τη Κτησία Αποκατάσταση. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ μαζί μα και είστε εδώ με αφορμή μια πολύ σημαντική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη. Πώ επηρεάζουν την υγεία μα το περιβάλλον, η οικογένεια και τα δίχτυα ιδεών και ανθρώπων. Και αγύρω. από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά και φυσικά με του εκλεκτού καλεσμένου. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Αγρημανάκη, με το γεγονό ότι είναι τρίτη στη σειρά, η ημερίδα, εκδήλωση στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής Ευθύνη της εταιρεία. Ακριβώς, όπως το είπατε είναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ε, μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στο δικό σας πάνελ και να ενημερώσουμε το πλαδί κοινό σας για μια πολύ σπουδαία εκδήλωση που θα λάβει η χώρα αύριο το απόγευμα στο εμπορικό επιμελητήριο. Σε 7 η ώρα, με πολύ σπουδαίου και φωτισμένου ε, συνανθρώπου μα, ε, φωτισμένου δασκάλου, ακαδημαϊκού, τον κύριο ε, Μανώλη Χελιδόνη, mm -hmm. γνωστό από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ω καθηγητή τη Οριλά Κλινική, ε, ο κύριο Χρήστο Χελιδόνη, ήδη καθηγητή τη Γενική Ιατρική και τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Καθώ επίση θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με έναν πρόσφατα επαναπατρισμένο Έλληνα που ζει στην περιοχή της, ε, ε, των Αρχανών, των ε, Δόκτωρ Αλέξανδρο Χριστάκη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα δίκτυα, έχει γράψει πολλά βιβλία, έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό των κοινωνικών συστημάτων, του δημοκρατικού δομημένου διαλόγου και έτσι έχουμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε ε, την υγεία μας μέσα από τους πυλώνες όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι το περιβάλλον που είναι και επίκαιρο ε, και τα δίκτυα ανθρώπων και ιδεών και πως αυτό όλο επηρεάζει την υγεία μας Σημαντικοί πυλώνες και νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε δει κάποια διαφοροποίηση στην υγεία του ε, και φυσικά μιλάμε για ασθένειες τις οποίες μπορεί να προκύψουν mm -hmm. είτε χρόνιος πόνος, εσείς τα, τα γνωρίζετε και πολύ ε, καλύτερα δύσκολα συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά μπορεί να προέρχονται από έναν πυλώνα όπως η οικογένεια ή το περιβάλλον. Ακούστε. Ε, ε, τώρα θα ταξιδιέψουν οι ειδικοί σε αυτό, ναι, αλλά κα, κα. ξέροντας πώς προσεγγίζουν το θέμα, θα σας πω ότι η οικογένεια είναι ακόμα ένας δυνατός πυλώνας στην, στην πορεία της ζωής μας. Ε, είμαστε τυχεροί, είναι το, θα έλεγε κανείς, το στρατηγικό μας πλεονέκτημα έναντι άλλων ε, κοινωνιών, που ακόμα υπάρχει, που ακόμα είναι, είναι μαζί μας, που είναι, ένας, ε, είναι ο παραγωγός συνηθιών που βοηθούν πολλέ φορέ την mm -hmm. ποιότητα τη ζωή μα την ανάπτυξη τη υγεία μα. Είναι πολύ σπουδαία η σχέση με την οικογένεια. Είναι πολύ σπουδαία η ίδια οικογένεια να βάλει τι αρχέ και τι αξίε που πρέπει να έχει ένας, ένα, ένα μέλο αυτή τη δομή τη, 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 τη και, και πώ αυτό να, τον, να, να του δώσει τη δυνατότητα να έχει καλύτερη υγεία. Mm -hmm. Το περιβάλλον με την αλόγιστη χρήση, κατάχρηση των γήινων πόρων και τη ανθρώπινη βιόσφαιρα που βλέπετε τι α, αντιμετωπίζουμε και πώ. Όλη αυτή η, η, η μάχη που δώσαμε έναντι, ενάντια στο περιβάλλον τώρα γυρίζει πάνω μας και προσπαθούμε να σωθούμε από τις καταστροφές που ήδη, οι, ήδη εμείς έχουμε προξενήσει και τέλος ζούμε όλοι μαζί σε ένα α, δίκτυο ανθρώπων και ιδεών που και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει τα πράγματα, επηρεάζει είτε αρνητικά είτε θετικά. Θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το σημείο να σα πω ότι ο κ. Χριστάκη είναι ένα καθηγητή που έχει σε πολλά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, έχει διδάξει τα κοινωνικά συστήματα και έχει, έχει, έχει δομήσει και θεμελιώσει μεθόδου ε, πώ εμεί οι ίδιοι που βιώνουμε το πρόβλημα, πώ εμεί οι ίδιοι πρέπει να δώσουμε τη λύση και να μην την περιμένουμε να μα τη φέρει κάποια στιγμή ο απομηχανή Θεό ή να την αγοράσουμε από κάποιο ξένο κάτω. Η από κάποια εταιρεία. Όταν βιώνει ένα πρόβλημα, αυτό που μπορεί να το λύσει είναι αυτό που πραγματικά το βιώνει και μέσα από δομημένο διάλογο, δημοκρατικό διάλογο, μέσα από δομημένη σκέψη, όπω κάνανε οι πατέρε τη αρχαία Αθήνα όταν συναντιόταν στην αγορά, mm -hmm. ε, όπου μέσα από ένα δημοκρατικό δομημένο διάλογο έλυναν πολλά προβλήματα, βέβαια όχι τόσο σύνθετα όσο τα δικά μα σε αυτή την εποχή, αλλά κάπω έτσι θα προσεγγίσουμε τα θέματα και θα δώσουμε λύσει και απαντήσει σε μείζωνα θέματα τη καθημερινότητα, σε μείζωνα θέματα που αφορούν την υγεία. Των συνανθρώπων μα, τη καθημερινότητά μα και νομίζω ότι θα έχει προσθεμένη αξία μεγάλη για το κοινό σα. Και ακούγεται και πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε ότι αυτό που μπορεί να δώσει τη λύση είναι αυτό που το βιώνει. Αυτό μπορεί ναι. να αναζητήσει λοιπόν καλύτερα και να προσαρμόσει, αν θέλετε, και mm -hmm. τη λύση mm -hmm. στα χαρακτηριστικά που ο ίδιο διαθέτει. Πείτε μου σε ποιου απευθύνεται αυτή η εκδήλωση, για να γνωρίζει και ο κόσμο ο οποίο ενδεχομένω θέλει να έρθει. Ακούστε. Εμεί, όπω ξέρετε, επιχειρούμε στο κομμάτι τη αποκατάσταση και τη φυσικοθεραπεία, καθώ επίση και τη ολιστική προσέγγιση. Και αυτό, αυτή η θεματολογία έχει ακριβώ αυτή τη σκέψη τη ολιστική προσέγγιση, δηλαδή πώ μπορούμε να δούμε τον άνθρωπο ω όλον και ό, όχι μεμονωμένα. Δηλαδή, αν κάποιο πονάει, ας πούμε, για παράδειγμα, στον αυχένα του ή πονάει στη μέση του, μπορεί να, οι παράγοντε που το επηρεάζουν να είναι διαφορετικοί από αυτόν αυτόν τον πόνο και να προέρχονται από, από άλλου παράγοντε. Που αν, ε, αν επιλύσουμε το πρόβλημα αυτών των παραγόντων, θα λύσουμε και το πρόβλημα ενδεχομένω του πόνου ή τη δυσλειτουργία ή τη καθημερινή δυσκολία. Οπότε αυτό απευθύνεται σε όλο το κοινό, είναι ανοιχτό προ το κοινό, είναι ελεύθερη είσοδο από ανθρώπου ε, έφηβου μέχρι και μεγάλη ηλικία, αφορούν θέματα κοινωνικά, θέματα ε, τη ζωή μα, τη υγεία τη ζωή μα και είναι, νομίζω ότι δεν έχει, δεν έχει πεδίο που απευθύνεται, απευθύνεται σε όλο το ευρύ κοινό. Και θα χαρούν πολύ να, να υπάρχει κόσμο να παρακολουθήσει φωτισμένους ανθρώπου, φωτισμένου επιστήμονε, που μπορούν να δώσουν μια άλλη οπτική mm -hmm. σε, σε, σε λύσει προβλημάτων που μα απασχολούν στην καθημερινότητά μα. Και νομίζω ότι στην ακτισία σα, αποκατάσταση, καθημερινά έρχεστε αντιμέτωποι, εντό εισαγωγικών, αντιμέτωποι, με κόσμο ο οποίο πονάει. Mm. Α, γνωρίζει ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στο, στο σώμα του και δεν γνωρίζει που είναι η πηγή του, του κακού. Του κακού. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό και η εκδήλωση στοχεύει στο, σε αυτήν ακριβώς την, τη, σκέψη. Ε, ξέρετε ότι ε, ε, υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε και όταν τους πεις που πονάς σου λέει δεν ξέρω, πονάω, πονάει, πον, 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 πονάνε εμείς μου, πονάνε τα κράτητά μου και αυτό πολλές φορές προέρχεται και από τον ψυχολογικό παράγοντα, από τις εξωτερικές επιρροές. Η κρίση Σε μια έχει, Ακριβώς, η κρίση έχει και η κρίση οικονομική, αλλά και η κρίση αξιών, έχει επιδεινώσει πάρα πολύ το ψυχολογικό παράγοντα. που αυτό, επιδεινώνει με τη σειρά του το σωματικό πόνο, το μυστιωτικό <συσιακά> πόνο, και έρχομαστε αντιμέτωποι μετά με την θεραπεία, με τι πρακτικέ τη φυσικοθεραπεία και άλλων ε, τεχνολογιών. Και δυστυχώ, με λύπη μου το λέω, ε, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτού του ανθρώπου που υποφέρει από το χρόνιο πόνο ή από άλλου είδου πόνου συμμετέχει ενεργά και το ψυχολογικό κομμάτι, καθώ επίση και το θέμα τη διατροφή τη παχυσαρκία και όχι μόνο. Σε αυτό έχει ρόλο και η οικογένεια, έχει ρόλο και το περιβάλλον, έχει ρόλο και τα δίκτυα μέσα στα οποία ζούμε και υπάρχουμε και λειτουργούμε. Λοιπόν, είναι πολλά και σημαντικά αυτά που έχουμε να ακούσουμε. Λοιπόν. Να επιθυμήσουμε στον κόσμο ότι είναι Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή αύριο στι 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αίθουσα Καστελάκη. Ακριβώ στι 7 η ώρα έχουμε 7. την έναρξη. Περιμένουμε τον κόσμο να, να την αγκαλιάσει αυτή την, την, την εκδήλωση. Δεν είναι συνηθισμένη εκδήλωση. Όχι. Ο τίτλο και μόνο mm. παραπέμπει σε μια δυναμική βραδιά. Mm. Ε, νομίζω ε, υποχρεούμαστε κι εμείς που επιχειρούμε, οι επιχειρήσεις όντας ε, κύτταρα της κοινωνίας που ζούμε και λειτουργούμε, ε, πρέπει να, να, να συνάδουμε τους στόχους και τις αξίες της και πάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να αναλάβουν και τι ευθύνε οι οποίε αναλογούν στα πλαίσια πάντα τη εταιρική κοινωνική ευθύνη και ένα ένα λόγο είναι αυτό που πήρα την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε αυτέ τι εκδηλώσει με σκοπό να μορφώσουμε, να επιμορφώσουμε και να διδάξουμε του ανθρώπου πώ μπορούμε να βρούμε μέσα από την καθημερινή δύσκολη πραγματικότητα. Και ξέρετε, ακούγεται πραγματικά ελπιδοφόρο να ακούμε επιχειρήσει οι οποίε έχουν χίλια δυο προβλήματα όσο έχει να κάνει με το κομμάτι τη επιβίωση, τη δύσκολη φορολογία, τη γραφειοκρατία, τόσα και τόσα προβλήματα και προκλήσει που έχουν οι επιχειρήσει να λένε σε μια κοινωνία είμαστε εδώ, είμαστε παρόντε και. Προσπαθούμε να προσφέρουμε το καλύτερο. Έχετε δίκιο. Νομίζω είναι υποχρέωση όλων των εταιριών. Είναι υποχρέωση όταν ζει και λειτουργεί σε μια κοινωνία από την οποία παίρνει, γιατί εμεί ζούμε από την κοινωνία. Mm -hmm. Τώρα, το φορολογικό κομμάτι είναι άλλο κομμάτι, το οποίο πολλέ φορέ μα πνίγει, αλλά ζούμε από την κοινωνία. Από αυτού περιμένουμε και σε αυτού πρέπει να επιστρέψουμε μέρο από τα κέρδη μας, μέρος από αυτό που μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω σε αυτούς που μας ευεργετούν. Και έτσι πρέπει να λειτουργούν οι εταιρείε στο, στο σύγχρονο περιβάλλον που ζούμε και να μην βλέπουν μόνο το κομμάτι του κέρδους, το κομμάτι της, κερδοφορία της, της, της κερδοφορίας και μόνο, αλλά να δούμε και πώς μπορούμε να μορφώσουμε τον πληθυσμό μας, την κοινωνία μας, πώς μπορούμε να διδάξουμε πρακτικές, πώς μπορούμε να λύσουμε προβλήματα έτσι ώστε να ανέβουμε το σκαλοπάτι της ζωής, να ζούμε πιο ποιοτικά τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα. Ήταν ο κύριο Γιώργο Αγριμανάκης λοιπόν, μαζί μα. Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικοθεραπεία Αποκατάστασης και Ολιστική Θεραπεία Κτησία Αποκατάσταση. Πολύ συγκεκριμένη η, η ημερίδα, η αυριανή. Να Αν αναζητήσουμε λοιπόν λύσει σε αυτό που λέμε ποιοτικότερη ζωή.